Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, είναι μετεωρολόγος, για να δούμε τι μας περιμένει τώρα και μέσα στις επόμενες ώρες, κύριε Λέκα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε και εικόνες, αυτές τις πραγματικά εικόνες αποκάλυψης που παρακολουθούμε και καταγράφουμε από το πρωί. Καλώς σας απόγευμα, κυρία Σαλαπάτα. Καλό βράδυ, μάλλον, κυρία Σαλαπάτα, και στους τηλεθεατές σας. Θα πρέπει να πω ότι αυτή την ώρα βλέπουμε αυτό που συνέβη στις ανατολικές περιοχές του νησιού και ιδιαίτερα βέβαια στο Ηράκλειο. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι τώρα δηλώνονται φαινόμενα κυρίως στην περιοχή του Ρεθύμνου αλλά και προς τα Χανιά. Mm-hmm. Η ένταση δηλαδή αυτή η καιρική έχει περάσει δυτικότερα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε λίγες ώρες ακόμα εδώ δυτικά δύσκολες. Ελπίζω βέβαια να μην δούμε κάτι, γιατί δεν σας κρύβω ότι παρακολουθώντας συνέχεια την όλη εξέλιξη του καιρού έχει εκδηλωθεί κάτι νέο, ιδιαίτερα ευτυχώς προς τις θαλάσσιες περιοχές. Πού, κύριε Λέκα, προς τις θαλάσσιες περιοχές. Βόρεια του νομού Λασιθίου, από εκεί που ξεκίνησε και το προηγούμενο. Βέβαια η δυναμική του συστήματος ευτυχώς πέφτει. Εκτονώνεται δηλαδή σταδιακά. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, είπαμε ότι η κακοκαιρία ολοκληρώνει τον κύκλο της αύριο προς το μεσημέρι. Άρα είμαστε επιφυλακτικοί, είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν αποκλείεται να δούμε εκ νέου κάτι, να τελειώσει εν πρώτης και για τη Δυτική Κρήτη αυτή η ένταση, να ησυχάσουμε δηλαδή λίγο και εδώ, και στη συνέχεια βέβαια να μην δούμε μια αναζωπήρωση ιδιαίτερα προς τα ανατολικά. Καιρικό ξέσπασμα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πιθανό να δούμε, κύριε Λέκα? Για να το κάνουμε απόλυτα σαφές αυτό. Ναι, ναι, οι πιθανότητες υπάρχουν. Γιατί το σύστημα λειτουργεί ακόμα δυναμικά. Τα προγνωστικά όμως είναι υπέρ μας. Mm-hmm. Έχουν δείξει τα μοντέλα μια σταθερή εικόνα, θα έλεγα, η οποία δείχνει αυτή την ύφεση να διατηρείται. Ύφεση εννοώντας βέβαια ότι θα βλέπουμε κάποιες βροχές, έστω παροδικού χαρακτήρα κτλ. Βέβαια αυτή η ύφεση, όπως σας είπα εδώ στα δυτικά, θα είναι μετά τις 10 με 11 η ώρα. Αλλά γενικότερα θα περάσουμε σε μια πιο καλύτερη εικόνα των καιρικών φαινομένων και ελπίζουμε να μην δούμε κάτι το οποίο θα είναι απρόβλεπτο. Έτσι θα περάσουμε στο απρόβλεπτο πλέον και το απευχόμαστε κάτι τέτοιο. Πάντως παραμένουμε σε επαγρύπνηση ό,τι αφορά τον καιρό μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Μας είπατε ότι εκτονώνεται το φαινόμενο, αλλά παρόλα αυτά ενδεχομένως να δοκιμαστούμε εκ νέου μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Ακριβώς. Θέλει προσοχή, mm-hmm. Το απεύχομαι. Ευτυχώς αυτές η ένταση τώρα είναι στη θάλασσα, δικαιολογείται γιατί είναι πιο ζεστή η θάλασσα, άρα λοιπόν εκεί μπορεί να εκδηλώνονται όλα αυτά και μακάρι να μένουν εκεί. Δηλαδή μην δούμε μια νέα κατάσταση να ξαναπροσεγγίσει προς τις ακτές, ιδιαίτερα εκεί του Ηρακλείου, όπου σίγουρα τα πράγματα πάλι μπορεί έστω και πρόσκαιρα να δυσκολέψουν για λίγο. Αυτό κύριε... το απευχόμαστε. Ναι. Κύριε Λέκα, ναι. Με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σας, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο στο φαινόμενο έτσι όπως αυτό εξελίχθηκε τις προηγούμενες ώρες, είτε από την αφετηρία του, από το που ξεκίνησε δηλαδή και πώς κινήθηκε, μέχρι κάποιο άλλο χαρακτηριστικό ενδεχομένως? Ναι, κοιτάξτε, προφανώς και εμάς μας εκπλήσει μια τέτοια ένταση των καιρικών φαινομένων, εξαιτίας του ότι δεν είχαμε, θα λέγαμε, τέτοιου είδους στοιχεία όπως ήταν πριν 2 χρόνια που παρακολουθούσαμε κίνηση ενός συστήματος που εγκλωβίστηκε, mm-hmm. Και είχαμε μια ζώνη σύγκλησης στη Δυτική Κρήτη με αποτέλεσμα να δούμε αυτά τα καιρικά τα οποία ήταν, θα λέγαμε, πολύ πιο δικαιολογημένα. Τώρα βλέπουμε και εμείς με έκπληξη πραγματικά την όλη εκδήλωση αυτών των καιρικών φαινομένων. Δεν βέβαια έπιασε τα βουνά το καιρικό φαινόμενο, ναι, αυτό και νοτίως της Κρήτης. Όχι, κοιτάξτε, οι απορροές νοτίως της Κρήτης ήταν και από τα ορεινά. Αυτό όμως που συνέβη τώρα με το Ηράκλειο, και θέλω να το καταλάβουμε αυτό, είναι ότι είμαστε τυχεροί πραγματικά, στάθηκαν εκεί οι περιοχές τυχερές, γιατί αν είχαμε το συγκερασμό αυτό που έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο στα ορεινά, ενώ τα παιδινά δεν βίωναν ιδιαίτερα υψηλά βροχομετρικά, το είδαμε τώρα να είναι το ανάποδο. Αν είχαμε. Αν μας λέτε πάντως τυχερούς με αυτήν, ναι, την εικόνα, δεν τολμώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι. Ναι, θα είμαστε χειρότερα από τη Μάντρα Αττικής. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που συνέβησαν είναι πραγματικά θλιβερά. Είναι και για μας πραγματικά είναι πρωτόγνωρα το να βλέπουμε
τέτοιου είδους τόσο μάλλον μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι τεράστιοι οι όγκοι. Τα 363 χιλιοστά που σας έδωσα σαν νούμερο εκεί στην περιοχή των Μαλίων, αλλά εκπροσωπούν την ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, είναι τεράστιες ποσότητες νερού. Αν αναλογιστούμε ότι το κάθε χιλιοστό είναι ένα κυβικό μέτρο, ένα τόνο σαν στρέμμα, άρα 363 τόνοι στο στρέμμα, καταλαβαίνετε τι τεράστιες ποσότητες με τις απορροές τους κτλ. Ευτυχώς, στα ορεινά τα πράγματα κύλησαν πιο ήπια, αρκεί να σας πω το Τζερμιάδο έδωσε περίπου γύρω στα 70 χιλιοστά έχει δώσει μέχρι τώρα από την έναρξη της κακοκαιρίας. Τι θα γινόταν εκεί, βέβαια, αν είχε υποδεχθεί, αν είχε δεχθεί το Τζερμιάδο αντίστοιχη ποσότητα βροχής, όπως συνέβη ναι, εδώ. Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί τα πράγματα πραγματικά θα ήταν στη χειρότερη τους. Σε κάθε περίπτωση ευελπιστούμε σε αυτή την ύφεση. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά τα μοντέλα θα δικαιωθούν ώστε και εμείς να ανασάνουμε από αύριο καλύτερα, ώστε να μην έχουμε και μια δύσκολη νύχτα, γιατί τη νύχτα τα πράγματα γίνονται και πάντα πιο δύσκολα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, το επόμενο δίωρο για Ρέθυμνο και Χανιά είμαστε πρέπει να είμαστε σε κάποια εγρήγορση, εξαιτίας του ότι είπαμε ότι εδώ καθυστερεί λίγο να έρθει αυτή η ύφεση που έχει ξεκινήσει ήδη και παρουσιάζεται στο Ηράκλειο από το απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, θα επικαλεστώ ξανά την εμπειρία σας και την πολύπλευρη γνώση σας, η οποία σαφέστατα δεν περιορίζεται αμιγώς μόνο στο καιρικό κομμάτι. Έχετε όμως άποψη και εικόνα σφαιρική που περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πλέον τις τελευταίες ώρες αρχίζουμε να μιλάμε για τις αστοχίες επί του ΒΟΑΚ. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη μελέτη, κατάλληλη εργασία που να οδηγεί τα νερά, αναφέρομαι στα καινούργια τμήματα, στα σωστά σημεία και να μην καταλήγουν στις περιοχές οι οποίες μέχρι και σήμερα έχουν πληγεί μέσα σε διάστημα 3 εβδομάδων 3 φορές. Οπότε θέλω την άποψή σας και επ' αυτού. Ναι, κοιτάξτε, η ανάπτυξη γενικότερα είναι κάτι καλό, αλλά η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται λελογισμένα. Πολλές φορές οι σχεδιασμοί οι οποίοι υλοποιούνται δεν παίρνουν στοιχεία μετεωρολογικά, και αυτό θα με επιτρέψετε, έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία με κάποιους μηχανικούς οι οποίοι κάνουν βέβαια ιδιωτικά έργα πολλές φορές, και βλέπω πραγματικά πόσο επιμελώς παίρνουν όλα τα δεδομένα και τα αξιοποιούν προκειμένου να προστατεύσουν τις περιουσίες εκείνων των οποίων τις οικοδομούν. Στα δημόσια έργα εκείνο το στοιχείο το οποίο λείπει δυστυχώς είναι κάτι ανάλογο. Χρειάζεται να γίνει. Χρειάζεται να λαμβάνονται όλα εκείνα τα κατάλληλα στοιχεία, ώστε να παίρνουμε τις μέγιστες δυνατές απορροές και αυτές να γίνονται σχεδιαστικά όσον αφορά το έργο. Mm-hmm. Τα είπατε όλα, με καλύψατε πάρα πολύ γιατί σας άκουγα πριν και πραγματικά, όχι, δεν είναι απορία σας, πραγματικά και εσείς έχετε εξοργιστεί με όλο αυτό, όπως και όλος ο κόσμος. Πιστεύω όμως ότι τα έργα δεν είναι κάτι το κακό, απλά μακάρι να γινόντουσαν μέσα από λογικές οι οποίες δεν θα δημιουργούσαν και αυτά τα προβλήματα. Και ελπίζω ότι θα δοθεί σημασία στο μέλλον να διορθωθούν και να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη. Ας ελπίσουμε να είναι στο πολύ κοντινό μέλλον, κύριε Λέκα, διότι εγώ ναι, φοβάμαι να σκεφτώ ότι θα μας δώσει ένα ενδεχόμενο νέο χτύπημα της κακοκαιρίας σε περιοχές που ήδη δοκιμάζονται και μετρούν πληγές. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, διότι είστε ένας επαγγελματίας με έψιλον κεφαλαίο, είστε πάντα εδώ όποτε σας χρειαζόμαστε, με στοχευμένες προβλέψεις, απόλυτα συνεπείς σε αυτά που λέτε, και σήμερα η συμβολή σας σε όλο αυτό το μαραθώνιο της ενημέρωσης ήταν καταλυτική και σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ, και ευχαριστώ και τους πολιτιακούς παράγοντες, γιατί έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την πολιτική προστασία, με το επιχειρησιακό κομμάτι της πυροσβεστικής. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους ανθρώπους και μακάρι να μπορούσα να τους βοηθήσω και ακόμα περισσότερο για να μπορούν πράγματι να ανταποκρίνονται πολύ πιο άμεσα. Και τώρα ακόμα θα διατηρήσουμε την επικοινωνία μας και τις βραδινές ώρες, ώστε mm-hmm. αυτοί να είναι που θα είναι σε επαγρύπνηση, ώστε να προστατεύσουν τον κάθε ένα που μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο. Ας ελπίσουμε σε καλύτερες ώρες και μέρες. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Ναι.